Βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες, στο κέντρο της Ευρώπης. Αντιπροσωπεία του Δήμου Ασπροπύργου βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης και έχουμε δίπλα μας τον κύριο Μποραντά, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια για αυτή την επίσκεψη. Κύριε Μποραντά, γιατί βρισκόσαστε αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες? Επανειλημμένα, κύριε Λιάκου, είχαμε πει ότι το θέμα του βιολογικού καθαρισμού πρέπει να έρθει στις Βρυξέλλες. Εγώ και ο κύριος Αλμπάντης, ο συνδυασμός μας, επέμενε ότι με την Ελλάδα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί όπως είδαμε τα πράγματα, η ροή των πραγμάτων ήταν δεδομένη ότι το θέμα του βιολογικού καθαρισμού ήταν η λυμένη απόφαση. Έτσι λοιπόν πιέζαμε τη Δημοτική Αρχή να έρθει στις Βρυξέλλες, η Δημοτική Αρχή κόλλησε, αργούσε και ο κύριος Αλμπάντης πήρε μια απόφαση, έκλεισε άμεσα ραντεβού με τις Βρυξέλλες, με το ειδικό τμήμα των Βρυξελών και έτσι φτάσαμε εδώ πέρα για η αντιπολίτευση, για να μπορέσουμε να εκθέσουμε τα προβλήματά μας οπλισμένοι. Τι περιμένετε από αυτή την επίσκεψή σας? Περιμένουμε κατανόηση. Τα κριτήρια μας και τα επιχειρήματά μας είναι ισχυρά και πιστεύουμε ότι θα δοθεί κάποια κατανόηση από τις Βρυξέλλες, από το κέντρο της Ευρώπης. Θέλουμε να πούμε το εξής, ότι αυτή η συνομιλία που κάνουμε γίνεται πριν τη συνάντηση. Ας δούμε τι θα γίνει στη συνάντηση και μετά θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Κύριε Σερέπα και κύριε Μποραντά, πριν από λίγο θέλησε μια σύσκεψη που έγινε εδώ στις Βρυξέλλες σχετικά με το βιολογικό καθαρισμό. Κύριε Σερέπα, από εσάς πρώτα, δύο κουβέντες για το τι βγήκε από αυτή τη σημερινή επαφή που κάνατε. Καταρχάς, να σας πω ότι ήρθαμε στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, είδαμε τον κύριο Αμπατζή. Εμείς πιστεύουμε ότι προσωπικά είναι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές. Τελικά κάναμε και την ίστατη προσπάθεια, ήρθαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, αυτή η προσπάθεια, όπως λέμε εμείς, έπρεπε να γίνει πριν από 4 χρόνια, που εδώ και από 2005 συζητάμε για αυτή την προσπάθεια και αναφερόμαστε. Και πιστεύω ότι δεν βγήκε τίποτα, επί της ουσίας τίποτα. Κύριε Μποραντά. Ναι, επιτέλους βρεθήκαμε στις Βρυξέλλες. Αυτό το φωνάζουμε από την ημέρα που τουλάχιστον έγινα δημοτικό σύμβουλος εγώ και από την ημέρα που σαν καθαρή πόλη κατεβήκαμε με το συνδυασμό. Το φωνάζουμε να έρθουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρθαμε στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Λυπούμεθα γιατί απογοητευτήκαμε και εδώ στις Βρυξέλλες. Δηλαδή το αύριο αυτό του βιολογικού. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι δεν είναι δική μας ευθύνη όλη αυτή η καθυστέρηση. Δεν έγινε με δική μας ευθύνη όλη αυτή η καθυστέρηση. Εμείς το φωνάζουμε πάντα, έπρεπε να είχαμε έρθει πολύ πιο νωρίς. Αφέθηκε η ιστορία και φτάσαμε τώρα στο ΚΕΠΕΝΤΕ και δεν γίνεται τίποτα. Ήδη μας το διευκρίνησαν και μας είπανε ότι ήρθατε αργά. Αν είχατε έρθει νωρίτερα, θα μπορούσατε να πετύχετε κάποια τουλάχιστον βήματα. Δηλαδή, ο βιολογικός καθαρισμός, από ό,τι μας λέτε, θα γίνει σε αυτό το σημείο με τις προδιαγραφές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πιθανόν με κάποιες καλύτερες βελτιώσεις, αλλά θα γίνει σε αυτό το σημείο.